Στα της Ουκρανικής κρίσης θα επιστρέψουμε. Καλησπερίζω λοιπόν τον στρατιωτικό αναλυτή και συγγραφέα, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλησπέρα κύριε Καλεντερίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Μεδικόνη. Εντάξει, παρακολουθώντας τον πόλεμο, κανείς δεν μπορεί να είναι καλά. Έτσι, έτσι είναι. Κύριε Καλεντερίδη, καταρχάς, όλα δείχνουν τουλάχιστον από τις ανταποκρίσεις των διεθνών δικτύων ότι απόψε θα είναι άλλη μια δύσκολη νύχτα. Φαίνεται ότι ξεδιπλώνει ένα νέο κύμα επίθεσης η Ρωσία. Τι βλέπετε να γίνεται στο εγγύς μέλλον, στο μέτωπο επί του πεδίου που λέτε εσείς ειδικοί? Να πούμε λίγο τα επιχειρησιακά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας που βρισκόμαστε. Ξεκίνησε η επιχείρηση 5 η ώρα το πρωί χθες. Σε πρώτη φάση είχαμε πυραυλικά πλήγματα ακριβίας και αυτό ήταν εύκολο για τους Ρώσους. Είχαν ένα πλεονέκτημα γιατί από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης είχαν τους χάρτες, τις πλήρες ακριβείς συντεταγμένες, και τώρα με τα έξυπνα βλήματα, ξέρετε, τα προγραμματίζει τον υπολογιστή, ναι, και αυτά πηγαίνουν με ακρίβεια εκεί που έχει στοχεύσει. Άρα είχαμε, μόλις τελείωσε η πρώτη φάση, ξεκίνησε η προέλαση τεθωρακισμένων αρμάτων και οχημάτων, αρμάτων μάχης και οχημάτων, σε τέσσερα μέτωπα. Το ένα μέτωπο από την Ταυρίδα, την Κρυμαία, κινήθηκε προς την Μελιτόπολη και προς τη Χερσόνα. Το δεύτερο μέτωπο, η Φάλαγγα, μπήκε στο Χάρκοβο. Το τρίτο μέτωπο ήταν ενιαίο αυτό στην πόλη ναι, σε μια πόλη τέλος πάντων δίπλα ακριβώς δυτικά του Χάρκοβου. Ναι. Το τέταρτο μέτωπο ήταν στο Κίεβο και φυσικά υπάρχει και το ανοιχτό μέτωπο του Ντονμπάς. Και στα τέσσερα μέτωπα η προέλαση για αρκετά χιλιόμετρα, η διέλευση από τα σύνορα και η προέλευση για αρκετά χιλιόμετρα έγινε χωρίς καμία αντίσταση, ναι, από τον Ουκρανικό στρατό. Άρα χθες αυτές οι φάλαγγες έφτασαν σε πόλεις και στις πόλεις σταμάτησαν, γιατί εκεί, ξέρετε, η πόλη είναι δύσκολο να καταληφθεί. Είναι το δυσκολότερο είδος αγώνα, ο αγώνας εντός κατοικημένων τόπων. Και εκεί άρχισαν να εκδηλώνονται από χθες το απόγευμα και κάποιες αντιστάσεις, κυρίως στο Χάρκοβο. Στο οποίο ακόμη και τώρα που μιλάμε, να πούμε για τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες ότι φαίνεται ότι διεξάγονται πολύ σκληρές μάχες, έτσι? Όταν λέμε σκληρές μάχες, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προμήθευσαν τον Ουκρανικό στρατό με το καλύτερο αυτή τη στιγμή αντιαρματικό όπλο που υπάρχει στον κόσμο, το Javelin. Αυτό είναι ένα όπλο καμπύλης τροχιάς που χτυπάει τα άρματα και τα καταστρέφει. Δεν μπορεί να... Η θωράκιση δεν μπορεί να το σταματήσει. Και διαβάζω και πληροφορούμε ότι έχουν αρκετές απώλειες οι Ρώσοι. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είχαμε προέλαση και προσπάθεια περικύκλωσης αυτών των πόλεων. Αυτό που έγινε κυρίως στο Κίεβο, τα άρματα και τα τεθωρακισμένα του ρωσικού στρατού ήλεγξαν τις δυτικές πύλες της πόλης, ενώ στις ανατολικές πύλες δεν έχουν φτάσει ακόμα, γιατί είναι μια ενδιάμεση πόλη, την περικύκλωσαν εκείνη την πόλη, ναι, και εκεί είδα ότι πριν από λίγο γίνονται μάχες. Πιστεύω λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα αύριο το Κίεβο θα περικυκλωθεί από όλες τις πλευρές, πανταχώθεν, ναι, όπως λέγαμε και στα επιτελικά. Το Χάρκοβο και το Κίεβο είναι οι δύο κύριοι αντικειμενικοί σκοποί των επιχειρήσεων. Στον νότιο τομέα εκεί της Ταυρίδας η στόχη είναι να ενωθούν οι περιοχές που κατέλαβαν οι Ρώσοι και με τη Μαριούπολη ανατολικά και με την Οδυσσό δυτικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Εάν οι Ουκρανοί αποφασίσουν, έχουν οργανώσει άμυνα και αποφασίσουν να αμυνθούν μέσα στις πόλεις, θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες οι Ρώσοι, γιατί επαναλαμβάνω, ο αγώνας εντός κατοικημένων τόπων εξισώνει, αν θέλετε, τους δύο στρατούς, ασχέτως αν ο ρωσικός στρατός τεχνολογικά είναι πιο ισχυρός, μέσα σε κατοικημένο τόπο όλοι γίνονται ίδιοι. Εάν αποφασίσουν λοιπόν οι Ουκρανοί, εκεί οι Ρώσοι πιστεύουν ότι θα έχουν πρόβλημα.
Και γι' αυτό έγινε και η έκκληση του Πούτιν να καταθέσουν τα όπλα. Πιστεύω, φαίνεται τουλάχιστον, ότι οι Ρώσοι αποφεύγουν να κάνουν καταστροφικές επιθέσεις, γιατί δεν θέλουν να γίνουν αντιδημοφιλείς, τουλάχιστον στην ανατολική πλευρά του Δνίπερου ποταμού, εκεί που είναι οι Ρώσοι και οι φιλορώσοι κάτοικοι της περιοχής. Άρα προσπαθούν να βρουν βήκο αότα για την έκκληση, όχι την έκκληση, την παρότρινση που απίφθινε σήμερα ο Πούτιν και προς τον Ουκρανικό στρατό, να ρίξει το Ζελένσκι και να αναλάβει την εξουσία. Εγώ πιστεύω ότι ήδη κάποιοι διοικητές σχηματισμών ότι έχουν δείξει τέτοια παθητικότητα. Δεν υπάρχει, να σας πω ένα παράδειγμα. Γνώριζαν οι ένοπλες δυνάμεις και ο πρόεδρος της Ουκρανίας και οι ένοπλες δυνάμεις ότι στην άλλη πλευρά των συνόρων, τουλάχιστον τους ενημέρωναν και οι δυτικοί με δορυφορικές φωτογραφίες, τα βλέπαμε και εμείς, ότι σε συγκεκριμένες περιοχές συγκεντρώθηκαν, για παράδειγμα στη Λευκορωσία, 30.000 άντρες του ρωσικού στρατού σε συγκεκριμένη περιοχή που συμπίπτει με τους δύο οδικούς άξονες που ακολούθησαν για να προελάσουν προς το Κίεβο. Το ίδιο στο Χάρκοβο, το ίδιο είχαμε συγκέντρωση και στην Ταβρίδα, στην Κρυμαία. Τι σημαίνει αυτό? Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει βγάλει την Ευελπίδων για να καταλάβει ότι θα έπρεπε από την άλλη πλευρά με κάποιο τρόπο να είχαν οχυρωθεί. Μια γραμμή άμυνας, υποτυπώδη. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Που εδώ μας εμβάλλει και σε σκέψεις ότι κατά πάσα πιθανότητα είτε έχει γίνει ενός είδους συνεννόηση ή κάποιοι διοικητές μεγάλων σχηματισμών δεν ακολούθησαν αυτό το απλό που είπατε. Κύριε Καλεντερίδη, εσάς σας έχει μπερδέψει ο Ζελένσκι ή όχι? Δηλαδή, ξυπνήσαμε σήμερα με την πρότασή του προς τον Πούτιν να κάτσουμε να συζητήσουμε ακόμη και με τους όρους της Ρωσίας για ουδετεροποίηση και αποστρατηγοποίηση της Ουκρανίας. Μετά κυκλοφόρησαν διάφορα fake news ότι οι φωτογραφίες των ταχαρακώματα είναι περσινές. Τελικώς τον είδαμε σε ένα βίντεο στο κινητό του με τον πρόεδρο του γραφείου του, τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας και λοιπά, να λέει εμείς είμαστε ακόμη εδώ, πολεμήστε όλοι για την πατρίδα σας. Τι κάνει ακριβώς, έχει στρατηγική? Κύριε Μερικώνη, ναι, και αυτός και ο σύμβουλός του στην ουσία απίθυναν έκκληση προς τη ρωσική πλευρά να καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν. Και στη συνέχεια λέγεται ότι προέκυψε μια διαφωνία. Οι Ρώσοι ήθελαν οι συνομιλίες να γίνουν στο Μίνσκ και ο Ζελένσκι ήθελε να γίνουν στην Βαρσοβία. Ναι. Δεν πιστεύω ότι ήταν αυτό το πρόβλημα. Δεν πρόκειται, οι όροι που θα θέσει ο Πούτιν είναι τόσο σκληροί. Στην ουσία, όταν λέει παραδώστε τα όπλα, κανείς πρόεδρος... Είναι εξευτελιστικό. Ποιος θα κάτσει στο τραπέζι μαζί του? Δεν μπορεί, όχι, κανείς πρόεδρος, αν το δεχτεί, δεν μπορεί στη συνέχεια να καθίσει στην καρέκλα του και να διοικήσει τη χώρα. Κύριε Καλεντερίδη, εγώ απλώς να πω στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες ότι βλέπουν στους δέκτες τους, όσο ακούνε εσάς και την ανάλυση σας, απευθεία ζωντανή εικόνα από τέσσερα σημεία του Κιέβου. Το ένα τεταρτημόριο, το πούμε έτσι, είναι μαύρο, διότι εκεί φαίνεται λόγω στρατιωτικών πληγμάτων ότι έχει κοπεί εντελώς η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Χτύπησαν ένα εργοστάσιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Και βλέπουμε και στα υπόλοιπα τρία, τέλος πάντων, πλάνα που έχουμε, ότι σχεδόν δεν κυκλοφορεί τίποτα, έτσι? Ναι. Τι συνέβη λοιπόν με τις διαπραγματεύσεις? Πιστεύω ότι και ο ίδιος ο Πούτιν, ας χρησιμοποιήσω μια λέξη, προβοκάρισε αυτήν την... το ενδεχόμενο. Δεν θέλει το Ζελένσκι στη θέση του, γι' αυτό κάλεσε και το στρατό να τον ανατρέψει. Θέλει μια νέα κυβέρνηση με την οποία μπορεί να συνεννοηθεί, μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να κινηθεί ξανά προς το ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι ο στόχος του Πούτιν είναι να τοποθετήσει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι εμφανώς φιλική προς τη Μόσχα. Αυτό θα γίνει αποδεκτό από την Ανατολική Ουκρανία, όπου εκεί θα υπάρχει και ο ρωσικός στρατός, και αυτό θα δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν, θα έλεγα με σχετική βεβαιότητα, στον διαμερισμό της Ουκρανίας.
Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, εκτός και αν συμβεί κάτι που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε. Και φαντάζομαι θα σας φαινόταν λογικό αυτό το φυσικό όριο Δνήπερος ποταμός ή κάτι τέτοιο, ε? Ναι, ο Δνήπερος ποταμός είναι το φυσικό όριο. Mm-hmm. Το Κίεβο θα μείνει στην πλευρά την ρωσική και μετά την Χερσόνα θα περάσουν και δυτικά του Δνήπερου, θα καταλάβουν την περιοχή της Οδυσσού και θα ενώσουν. Άρα θα αποκόψουν από τη θάλασσα την Ουκρανία άμα φτάσουν μέχρι τη Χερσόνα. Ναι, και θα ενώσουν αυτή την περιοχή με τον Υπερδνηστερία, mm-hmm. αυτή τη λωρίδα γης που βρίσκεται μεταξύ του Δνήστερου και της Μολδαβίας. Αυτό λοιπόν, μετά από αυτό πιστεύω mm-hmm. ότι ο Πούτιν θα μπορούσε με χαρά να δωρήσει τη Δυτική Ουκρανία στους Δυτικούς. Άλλωστε, ξέρετε, δεν είναι τυχαίο που επέλεξαν να κάνουν ως έδρα των πρεσβειών τους ΗΠΑ και άλλες μεγάλες χώρες, η Αγγλία και η Γερμανία νομίζω, το Λβόφ, μια πόλη καθαρά πολωνική που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Πολωνίας. Ναι. Πολωνοί είναι οι άνθρωποι εκεί. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα θα μείνουν μόνιμα εκεί και αυτό θα σηματοδοτήσει ότι mm-hmm. αυτή η πόλη θα γίνει η πρωτεύουσα της Νέας Ουκρανίας ή της Δυτικής Ουκρανίας ή δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί. Πάντως, κύριε Καλεντερίδη, αν και εντάξει, τώρα προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δεν κάνουμε καφενείο, ας πούμε, πρόχειρη κουβέντα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι θα είναι πραγματικά ηρωνία της ιστορίας. Αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε ότι αυτό που κάνει ο Πούτιν τώρα είναι αυτό που έκανε ο Χίτλερ στην Πολωνία το 1939, που κατέληξε μετά με δύο Γερμανίες, να δούμε και τώρα αυτό να καταλήγει με δύο Ουκρανίες. Τη μισή σε ρωσική επιρροή και την άλλη μισή, όπως είπατε, να τη δωρίζει στη Δύση. Δηλαδή, φοβερά πράγματα. Κύριε Μελιγόνη, ξέρετε, κανείς δεν μπορεί να ξεκαθαρίσω τη θέση μου mm-hmm. ότι θεωρώ όσο φίλο λαό, θεωρώ τον ρωσικό λαό, το ίδιο ακριβώς θεωρώ και τον λαό της Ουκρανίας. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι και η πατρίδα μας έχει κάποιες δεσμεύσεις φυσικά λόγω της συμμετοχής στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από αυτές τις δεσμεύσεις, η Ελλάδα θα πρέπει να τηρήσει την πολιτική, όχι ίσων αποστάσεων, την ίδια πολιτική και με τις δύο χώρες. Μπορεί μεταξύ τους δύο χώρες να έχουν τα προβλήματά τους. Η Ελλάδα πρέπει να έχει φιλικές σχέσεις και με την Ουκρανία mm-hmm. και με τη Ρωσία. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε mm-hmm. ότι η κατάσταση αυτή, όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και όπως εξελίσσεται από χθες το πρωί, είναι αποτέλεσμα λανθασμένου στρατηγικού σχεδιασμού της Δύσης. Δεν δικαιολογώ τον Πούτιν και την εισβολή, την ερμηνεύω. Ναι, 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 πιστεύω, όχι. Πιστεύω λοιπόν ότι αν είχε ακολουθεί μια άλλη στρατηγική, mm-hmm. αν για παράδειγμα η Ουκρανία γινόταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό ξέρετε θα εξασφάλιζε και την ειρηνική συμβίωση των λαών που κατοικούν στην Ουκρανία, γιατί έχουν τεράστιες αντιθέσεις από το παρελθόν, από την επανάσταση των Μπολσεβίκων ακόμα, από την εισβολή των Γερμανών. Ναι. Αλλά σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον πιστεύω θα μπορούσαν αυτές οι αντιθέσεις να αμβλυνθούν, να ζήσουν πραγματικά ειρηνικά οι λαοί της Ουκρανίας σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, να είναι ευχαριστημένη και η Ρωσία, να είναι ευχαριστημένη και η Ευρώπη, να είναι ευχαριστημένες και οι ΗΠΑ. Η πολιτική της ένταξης στο ΝΑΤΟ νομίζω ότι δημιούργησε αυτά τα τεράστια προβλήματα mm-hmm. τα οποία δεν θα μείνουν εκεί. Πυροδοτεί και το έχω πει ότι η κρίση στην Ουκρανία είναι την ξεπερνά, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βλέπουμε και νομίζω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Μάλιστα. Όχι πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά αυτά που έγραψε στις δύο επιστολές ο Πούτιν, με τις οποίες ζητά από τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ εγγυήσεις ασφάλειας, mm-hmm. στην πρώτη απάντηση αναρτητικά, έστειλε τη δεύτερη, δεν έχουν απαντήσει ακόμα, αυτά προδιαγράφουν και το μέλλον της Ευρώπης, αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Στην Ευρώπη. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό δελτίο. Και εσείς, να είστε καλά.